Τώρα έχω μαζί μου για να μας μιλήσει για την Άστορα Πορεία και για το τι κάνει τώρα. Γιατί προετοιμάζεται για ένα ακόμα μεγάλο αγώνα. Ο Μανώλης, ο οποίος μας έφερε το χρυσό μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κατάρ τον περασμένο Οκτώβριο. Σωστά. Σωστά, σωστά. Καλησπέρα και σε εσάς, Γεννήμη. Καλησπέρα, να ξέρεις ότι είμαστε πολύ υπερήφανοι για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Να είστε καλά. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί τα μηνύματα που στέλνει ο Μανώλης είναι πολλαπλά, θα τα πούμε. Έχει δώσει ένα τεράστιο αγώνα μετά από ένα ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό του. Ένα ατύχημα που θα μπορούσε να του έχει καθυλώσει, αλλά αντιθέτως το έδωσε φτερά και έχει πετάξει και μας έχει κάνει πολύ περήφανο όπως είπες και εσύ. Μανώλη, πώς είσαι τώρα, αυτή τη στιγμή τι κάνεις? Τώρα είμαστε σε μια στοιχή προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε με φούλ τις μηχανές για τους Παραολυμπιακούς του Ρίου. Έχουμε κάποιες μικρές διοργανώσεις που πρέπει να πάμε τώρα, το Πανευρωπαϊκό στο Γκροσέτο, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας και να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο για να προετοιμαστούμε για τους Ολυμπιακούς και είμαστε συνεχώς σε μια προετοιμασία. Τώρα, Μανώλη, εμείς βλέπουμε... Είναι δύσκολη η ζωή μας. Ναι, Φανή, να ρωτήσω... Αναρωτιέμαι, είναι δύσκολος ο αθλητισμός για ένα άτομο με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα ειδικά και Νίκο, δεν ξέρω τι είσαι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε το πώς κάνει τις ρήψεις ο Μανώλης και θα το ρωτήσω τις δυσκολίες που υπάρχουν γενικότερα, έτσι. Σίγουρα είναι ο αθλητισμός για το άτομο με ειδικές ανάγκες δύσκολος, γιατί ήδη έχουμε να φροντίσουμε μια βεβαιωμένη καθημερινότητα που έχουμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι να το ισορρεξ αυτό που κάνεις, να το αγαπάς. Και εμείς το χώρο μας πιο πολύ νομίζω το αγαπάμε, το έχουμε αποδείξει. Και προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας όσο γίνεται πιο αντάξια σε αυτό που κάνουμε. Μανώλης, μετά το Κατάρ πήρε 6 χρυσά ακόμα σε μικρότερα meeting. Μου έλεγε πριν Νίκο ότι δεν καίγεται να πάρει ένα χρυσό τώρα. Προτιμάτε να το πάρει ένα άλλο για να έχει έναν ανταγωνισμό, να έχει να ξεπεράσει. Μακάρι να σκεφτόταν όλοι έτσι, Μανώλη μου, μακάρι να σκεφτόταν όλοι έτσι. Νομίζω... Αλλά να μας πει Φανή και για την πολιτεία, αν εγκύπτει έτσι τις προσπάθειες, αν ασχολείται με το τι κάνουν οι παραολυμπιονίκες μας, αν τους βοηθάει οικονομικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω το μήνυμα είναι ότι τελικά το κάνεις για την ψυχή σου, έτσι δεν είναι, Μανώλη? Σίγουρα, δυστυχώς η χώρα μας περνά ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που και εμείς δεν μπορούμε να τα θέμε όλα δικά μας, αλλά αυτό που θέμε από την κοινωνία μας είναι να σκύψει λίγο πάνω μας, γιατί πραγματικά προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα με τον καλύτερο τρόπο. Άρα λοιπόν θα θέλαμε να είναι η πολιτεία λίγο πιο κοντά σε εμάς. Δεν θέλουμε πάρα πολλά, αλλά θέλουμε ταυτονόητα. Ταυτονόητα είναι να μπορούμε να βγούμε έξω στο εξωτερικό και να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Όχι να μας δώσουμε λεφτά να βάλουμε στην τσέπη μας. Δεν το ζητάμε αυτό. Ζητάμε να μας βοηθήσουμε να βγούμε στο εξωτερικό και να σηκώσουμε τη σημαία ψηλά. Αυτό το ζητάμε. Και το μήνυμα νομίζω πρέπει να περάσουμε Νίκο και Μανώλη είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή σε σχέση με τα τροχαία. Ο Μανώλης αντί να κάτσει πίσω στη ζωή, την άρπαξε από τα μαλλιά και πήγε πολύ μπροστά που δεν ξέρω αν θα πήγαινε αν δεν είχε συμβεί αυτό το φοβερό τροχαίο που του στήχησε τα πόδια του. Τι μήνυμα θες να περάσει? Εντάξει, σίγουρα πρέπει να είσαι αρκετό αγανό και μια δυνατή οικογένεια δίπλα στην ώρα που πάει σε ένα τροχαίο ατύχημα για να καταφέρεις να ξανασταθείς τα πόδια σου γερός, δυνατός και να πεις ότι θέλω να ξαναζήσω τη ζωή μου από την αρχή. Εγώ αυτό έχω κάνει. Προσπαθώ να ζήσω πάλι τη ζωή μου όσο μπορώ πιο έντονα και να απολαύσω όσο γίνεται τη ζωή μου. Ασχολιώσουμε τον αθλητισμό πριν από το ατύχημα? Όχι, δεν ασχολιόμουν. Λίγο με καταδύσεις ασχολιόμουν και πιο πολύ τη δουλειά μου κοιτούσα. Ποια ήταν? Αρτοπίο ζαχαροπλάστη στη δουλειά. Αυτό ήξερα να κάνω. Αυτό το έκανα. Και τώρα αθλητή αρτοπίο, έτσι. Παγκόσμιο πρωταθλητή. Να είστε καλά, να είστε καλά και οι δύο. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φανή, σε ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη υπόθεση να βλέπει την Γαλανόλευκη να σηκώνεται έτσι ψηλά σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.